Τέσσερα. Σας κάνουμε εδώ στην παροικία του Τορόντο. Ένα από τα πιο κουλτουριάρικα περιβάλλοντα είναι το Σκονάδικο. Ο Κεν κάνει μια συνέχεια κουλτούρας και θα μας ξεναγήσει εδώ στο χώρο του και θα μας πούνε και μπουζουξίδες τα χρόνια πολλά και τα κάλαντα. Και τα κάλαντα, σίγουρα. Και ευχαριστούμε που μας φιλοξενεί στο χώρο σου. Πες μας λίγο για το ιστορικό αυτού του χώρου εδώ. Το Σκονάδικο το έχουμε δημιουργήσει, μπορώ να πω, κατά λάθος και θα εξηγήσω γιατί. Οι περισσότεροι από εμάς τους μπουζουξίδες, σε μια ξένη χώρα ψάχναμε να βρούμε κάποιον να μπορεί να μας φτιάχνει τα όργανα, τα μουσικά όργανα. Αναγκαστικά πηγαίναμε σε μασόρους που φτιάχναν βιολιά ή μπουζούκια, Καναδούς, οι οποίοι καλοί μάστοροι φυσικά, αλλά δεν ξέραν καν το τι χρειάζεται ένα μπουζούκι για να έχει ένα καλό ήχο και ούτω καθεξής. Έτσι αποφασίσαμε, ή μάλλον δίχως να το θέλω, αποφάσισα ότι κάποιος από εμάς πρέπει να μάθει για να φτιάχνουμε τα όργανα. Και έτσι μελέτησα εγώ με ορισμένους δασκάλους από εδώ, μίλησα με πολλούς φίλους από Ελλάδα, ας πούμε, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η λέξη Σκονάδικο, μάλιστα, δεν είναι υποτιμητική λέξη όπως ακούγεται. Απλώς μιλούσα με κάποιο συνεργάτη μου, ο τραγουδιστής μας Κώστας Τσιμφίδης, ο οποίος με πήρε μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: «Πάμε για κάθε τουλό, δεν μπορώ, είμαι εδώ στο εργαστήριο και φτιάχνω». «Α, μου λες, το Σκονάδικο είσαι?» Και από εκεί κόλλησε το όνομα. Λέω: «Μπράβο, ωραίο όνομα», λέω, «ναι, γιατί όλο σκόνη είναι εδώ». Πάντως συνέχισε αυτή η κουλτούρα του μπουζουκιού εδώ και είναι τιμητικό γιατί βλέπουμε και νέα παιδιά και ασχολούνται και σχολεία έρχονται. Πώς. Και είναι κάτι σπάνιο για μας τους Έλληνες της Διασποράς. Μπράβο. Όντως έτσι είναι. Έχουμε και πολλά παιδιά και Έλληνες και ξένους οι οποίοι έρχονται ή με τους γονείς τους ή με το σχολείο να δουν 10-20 λεπτά πώς γίνεται η δουλειά. Γεια σου Τάσε μου, στην υγειά σου. Και το τσίπουρο. Τσίπουρο, χρόνια πολλά. Θα πούμε και τα κάλαντα, Κεν. Σίγουρα. Και ένα χαιρετισμό στους φίλους μας στην Ελλάδα, σε όλη την Πελοπόννησο και ειδικά και στους Λάκωνες και θα ακούσουμε και το Λάκωνα, το φίλο μας, το Ζουμπουλάκι, να μας πει δύο ποίηματα. Οπωσδήποτε. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά και καλά. Εδώ ο δικαστής Βασίλης Φάτσης
ένας υπέροχος μουσικός, συνθέτης και φίλος. Και φίλος. Εδώ ο φίλος μου Γιώργης Αζουμπουλάκης και Γιώργος Φωνάρα. Και Λάκωνας, έτσι. Ο Ζορμπάς του Καναδά. Ο Ζορμπάς του Καναδά, μπράβο. Γιώργος Ζορμπάς Ζουμπουλάκης. Γεια σου Γιώργο. Άδικα ήρθες να μου πεις το μονοπάτι της ντροπής. Ωραίος. Να σταματήσω στο εξής να περπατάω. Φύγε από μένα να χαρείς. Γλυκά σκέτη. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Τώρα δε μου μείνε καρδιά για να αγαπάω. Ήσουν αργή αλλά δε θα σε το φινάλε. Εδώ όταν μεγαλώσει και η Βασίλη θα φινάλε. Λοιπόν, κάθε Σάββατο βρεθόμαστε όλοι εδώ, τα λέμε. Εμείς οι οργανωποίοι είμαστε στην άλλη μεριά φυσικά. Δουλεύουμε στα όργανα και έχουμε τους υπηρέτες μας εδώ που παίζουν τσάμπα να μας ψυχαγωγούν. Για πλάκα το είπα, όλοι οι φίλοι είναι, αδέρφια είναι όλοι. Ναι, περάστε από το να σας πληρώσω μετά, σίγουρα. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να σας συστήσω σε όλους τους φίλους εδώ. Είναι όλοι αδέρφια, συνάδελφοι όλοι και ξεκινάμε με τον Τάσο. Τάσο, γεια σου. Γεια σου, Ιριακό, πού είσαι. Από ποιο μέρος είσαι? Είμαι από την Κοζάνη, χωρίο Μποντοκόμι. Από την Μποντοκόμι. Καλώς ήρθες. Ο μικρός μας ο Θανάσης είναι ο πιο νεαρός του μαγαζιού εδώ. Έχει παίξει με πολλά ονόματα, έτσι Θανάση? Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά. Και έχεις είμαι ο πιο... με ποιους? Με τον Μπάτη. Με τον Καλδάρα. Με τον Λεμονόπουλο. Θέλω να ρωτήσω, πόσοι ζουν? Κανένας. Με το Ζαπέτα. Μόνο εγώ ζω. Μόνο ζω. Άντε να τα χιλιώσεις. Να μην πω εκατοστήσεις γιατί θα με βρίζεις μετά. Γι' αυτό σου λέω, θα με βρίζεις. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μου ο Τάσος, ένας υπέροχος κιθαρίστας, τραγουδιστής. Γεια σου Τάσο μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι από τη Φλόρινα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Καλή χρονιά να έχουμε.
Εδώ ο φίλος μου ο Γιουργάκης Ιωάννου, ο οποίος έχει δουλέψει σε όλα τα μαγαζιά του Τορόντο σαν αρμονίστας, αλλά τώρα τελευταία 4-5 χρόνια το γύρισε στο μπουζούκι. Γιώργο, εδώ για να φαίνεσαι κιόλας, να φύγω εγώ από τη μέση. Καλώς ήρθες, γεια σου. Χρόνια πολλά, να είστε καλά όλοι, εύχομαι σε όλους σας. Είμαι από το Ανταρκτικό Φλωρίδης εγώ. Α. Το τρανό Ανταρκτικό, από εκεί που γίνανε όλα τα παρατράγωνα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο. Λοιπόν, από εδώ έχουμε ένα υπέροχο μπουζουκίστα ή μπουζουξί, ο οποίος έχει δουλέψει όχι μόνο στο Τορόντο και με όλα τα μεγάλα ονόματα Τορόντο, αλλά και στην Ελλάδα για χρόνια. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε όλους και πρωτάθλημα στο ΠΑΟΚ. Ορίστε, τώρα θα μας κόψει. Α, εδώ έχω συστήσει τον Γιώργο τον Ζουμπουλάκη πριν, τον ξανασυστήνω γιατί ο Γιώργος είναι και αυτός ένας καλλιτέχνης, ο οποίος όχι μόνο τραγουδάει, έχει γράψει και τουλάχιστον 500 ποίηματα. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, σε αντίθεση από τον ΠΑΟΚ. Είμαι από τη Σικιά της Λακωνίας, κοντά στη Μονεβάσια. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλό χρόνο. Μετακομίσουμε από εδώ κύριε ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός. Θα το στείλω λίγο πιο μακριά. Εντάξει. Άστα να το φτιάξω. Δεν του παίζω τραγούδι. Ντομένικο. Εμείς το ξέρουμε όλοι σαν Ντομένικο. Ο συνονόματος μου Κυριάκος είναι ντραμίστας, ήταν τώρα retirement, έτσι. Δουλεύεις κάπου-κάπου, τραγουδάει κιόλας και είναι ένας καλός φίλος. Γεια σου Ντομένικο. Λέγομαι Κυριάκος Γεωργίου, κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη. Μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, λέγομαι και Θεσσαλονικιός. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χρόνια καλά στους εδώ και εκεί Έλληνες, ένας είναι ο ΠΑΟΚ. Yeah.
πάτε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Πάτε σκαρέμπες. Στην υγειά μας. Χορευτής μας ήταν ο Τέλης, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αμερική, ελληνικής καταγωγής. Τα ελληνικά σχεδόν δεν τα μιλάει, τα καταλαβαίνει, αλλά είναι Έλληνας στην ψυχή. You're Greek to heart. You're Greek to heart, absolutely. Ναι. Γεια σου, Τέλη. Πώς το λένε? Τέλης. Λευτέρη, αλλά το λέμε τέλη για την συντομία. Όπως το Κυριάκο το λέμε Κέν. Όπως το λέμε Κέν, αλλά κομμένο. Άλλα.
Παραγγελί. Γεια σα, ζητώ η Ελλάδα. Παραγγελία στον παραγωγό. Χρόνια πολλά. Ζητώ τα παλικάρια τα καλά. Γεια σα. Γεια σου, Νικόλα, μου να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Γεια σα, Νικόλα. Ακούω. Τα σπίτια είναι σε πληστηριασμό όλα. Από τον παραγωγό μα, παραγγελία. Αλήθεια μήμες μια βραδιά, αλλά με ένα ταξίδι λέει από το Βαγγέλη. Εγώ σου είπα λίγο ποτέ. Όχι, ο κύριος που ζητάει και θα πληρώσει και θα πληρώσει και θα πληρώσει κύριε. Δεν ξέρει παραγγελία στα χοντρά. Στα κούρα ή κλείνε, και ό,τι θες. Εγώ, Βαγγέλη. Γίνεται εξάρτητα. Μου βάζετε δύσκολα τώρα. Ναι, ναι. Γιατί πια τσίπουρα γι' αυτό. Έλα, Ευάγγελε, ρίχτα και άσπλακες. Για το τσίπουρο. Αν δεν ρωτήμε στην υγεία σας και εγώ, Βαγγέλη. Έχουμε πολλούς μαζί. Στέφανε, λέμε, λέμε, είναι σαν να πας στο καφενείο και λες κύριε Πρόεδρε και σηκώνονται όλοι και λένε για μένα. Μαέστρου μας. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Βγάλ τον έξω τον προβοκάτορο, βγάλ τον έξω. Θέλω να πιστευτώ εγώ. Έλα σε δίπλα μου. Προφεσιλιανή. Thank you.
Σαν τους